Η νέα τραγωδία της Ελλάδας επισκίασε την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Σιλούρ στη Σερβία. Το πρωί, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Πρόεδρο της χώρας Αλεξάνδρ Βούτσιτς, ανακοινώθηκε η πρόθεση του Βελιγραδίου να βοηθήσει με έμψυχο υλικό και οικονομική βοήθεια την Ελλάδα. Μου είπαν ότι είναι έτοιμος, δεν έχουν αεροπλάνα, αλλά είναι έτοιμος να στείλει ανθρώπινο δυναμικό εάν χρειάζεται και ακόμα και οικονομική βοήθεια παρόλο τις δυσκολίες που έχει η Σερβία. Ο πρόεδρος της Βουλής αμέσως επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Νίκο Βούτσι και διαβίβασε την προσφορά. Ο πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιλούρης, συγκλονισμένος, εξέφρασε την οδύνη του για την τραγωδία στην Αττική. Μετέφερα στον κύριο Βούτσι σίγουρα τη θλίψη μας και αυτά που μου είπε και ο πρόεδρος της Σερβίας, ο οποίος μου είπε όμως ότι τώρα καταγράφονται τα θύματα, οι ζημιές, δεν είναι ώρα να είναι έτοιμος να μου πει οτιδήποτε. Ευχαριστεί για την προσφορά του πρόεδρου της Σερβίας. Η τραγωδία στην Ελλάδα κυριάρχησε και στη συνάντηση του Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίου με τον πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Σιλούρη. Δυστυχώς, λυπούμε πάρα πολύ. Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του πρόεδρου της Βουλής στη Σερβία, τέθηκε το Κυπριακό, το πρόβλημα του κωσυφοπεδίου και η ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των αδελφικών σχέσεων σε πρακτικό επίπεδο. Τα ζητήματα που αφορούν τη Σερβία και ιδιαίτερα με την ευρωπαϊκή της προοπτική είναι όπου η Κύπρος τη στηρίζει και έχουμε πει ότι θα πρέπει να μπούμε σε έναν καινούργιο κεφάλαιο πιο πρακτικής συνεργασίας. Στην Εκκλησία στο Κύπρο και στους λαούς του Κυπριανούς εύχομαι όλα καλά και ολοκληρία από το Θεό. Ο πρόεδρος της Βουλής επισκέφθηκε τον ναό του Αγίου Σάββα, τον μεγαλύτερο των Βαλκανίων, όπου άρχισε να χτίζεται το 1934 και ακόμη δεν ολοκληρώθηκε. Η Κυπριακή Αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τη Μονή Κρούσαντολ με τις βυζαντινές τοιχογραφίες, όπου αναπαύονται σφαγιασέντες Σέρβοι από τους Τούρκους. Ο πρόεδρος της Βουλής επισκέφθηκε και την πόλη Σρέμψη Καρλόβιτσι, όπου διδάσκονται εδώ και αιώνες αρχαία ελληνικά. Από το 1791, όταν ιδρύθηκε το γυμνάσιο, διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά έως σήμερα. Το αρχαίο γυμνάσιο που έχετε, που εκπέμπει και αρχιτεκτονικά πολιτισμό, αλλά και το γεγονός ότι διδάσκονται εδώ αρχαία ελληνικά, νομίζω ότι λέει πολλά. Από το Βελιγράδι για το ΡΙΚ, Παναγιώτης Καπαρής.